τη απόκρουση και το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Σαργκάνη στο 5ο λεπτό. Καραπιάλης καθυστερεί, αφού οι παίχτες του Αθηναϊκού μετακινούνται από το τείχος. Καραπιάλης στον Αγορογιάννη, το δυνατό σουτ και το 1-0 για την Λάρισα. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Αγορογιάννη. Μετά την πάσα του Καραπιάλη στο φάουλ που κέρδισε η Λάρισα λίγο έξω από την περιοχή. Έτσι στο 8ο λεπτό Λάρισα Αθηναϊκός 1-0. Παπαντονίου προσπαθεί να βρει τον Πέτκοφ, τον οποίο παρακολουθεί ο Τάπρατζης. Πέτκοφ ξεφεύγει, βγάζει και την σέντρα. Ο Τσουκάλης στην κεφαλιά, η απόκρουση του Σαργκάνη πάνω στην γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Προσποίηση και η τρίπλα, ξεφεύγει. Βαλαόρας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κόβει και την μπάλα, η μπάλα βρίσκει το χέρι του Χατζαγγελί, το πέναλτι που κερδίζει η Λάρισα στο 52ο λεπτό. Αγορογιάννης απέναντι από τον Σαργκάνη, πλασάρει και το 2-0 για την Λάρισα. Όμως ο κύριος Αδαμόπουλος έχει διατάξει επανάληψη, γιατί μπήκε μέσα στην περιοχή ο Ντασίλβα πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Για δεύτερη φορά αντιμέτωποι Αγορογιάννης και Σαργκάνης. Το πλασάρισμα και το 2-0 για την Λάρισα είναι γεγονός αυτή τη φορά στο 53ο λεπτό. Καραπιάλης στο φάουλ, στρώνει στον Ντασίλβα. Το μακρινό σούτ, η απόκρουση του Σαργκάνη. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Αναστασίου για τον Αθηναϊκό. Κόλεφ επιχειρεί το σούτ, πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα ο Μιχαήλ στο 60ο λεπτό.